Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Παράθυρο στα Σπορ και για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί, θα είμαστε κοντά σας για να δούμε όλη την αθλητική επικαιρότητα. Και να ξεκινήσουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στα γήπεδα της Γερμανίας, όπου έχουμε την Κυριακή, ολοκληρώνεται, έχουμε την Κυριακή το μεγάλο τελικό απέναντι, ανάμεσα στην Αγγλία και στην Ισπανία. Οι Άγγλοι, οι οποίοι και το προηγούμενο Euro βρέθηκαν σε τελικό απέναντι στους Ιταλούς, δεν τα κατάφεραν όμως. Να δούμε αν αυτή τη φορά θα τα καταφέρουν για να πάρουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους το τρόπαιο να σηκώσουν το Euro, γιατί ίσως παρότι είναι μια μεγάλη ποδοσφαιρομάνα η Αγγλία, δεν έχει καταφέρει ακόμα να το κατακτήσει. Τελικά, δεν έχουμε, τελικό όμως δεν έχουμε μόνο στο Euro, έχουμε και στο Copa America. Έχουμε λοιπόν στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Έχουμε δύο, έχουμε την Αργεντινή και την Κολομβία καταρχάς. Εδώ βλέπετε στους δέχτες σας τους δύο τελικούς. Αργεντινή και Κολομβία λοιπόν στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Μια Κολομβία η οποία μετά από 23 ολόκληρα χρόνια έρχεται σε έναν τελικό. Και τι, η Κολομβία απέκλεισε την Ουρουγουάη. Μια Ουρουγουάη, όποιος στα ημιτελικά είδε αυτό το παιχνίδι, ήταν πολύ συναρπαστικό, σκληρό παιχνίδι, πολλές κάρτες. Και η Κολομβία αγωνιζόταν μάλιστα με παίχτη λιγότερο από το 41ο λεπτό. Τελικά κατάφερε να βρεθεί στον τελικό απέναντι στην Αργεντινή και θα δούμε αν θα τα καταφέρει να το κατακτήσει κιόλας. Από την άλλη μεριά βλέπετε στους δέκτες σας την κάρτα Ισπανία με την Αγγλία στις 10 το βράδυ της Κυριακής. Για το κομμάτι αυτό θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τους σημερινούς μας καλεσμένους, δύο καλούς φίλους, ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Από δεξιά μου έχω τον coach ποδοσφαίρου, τον Σάκη Τσιόλη. Κύριε Τσιόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και βεβαίως από αριστερά μου τον πρώην Διεθνή Τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού αλλά και πρόεδρο της ΠΑΕ για κάποια χρόνια, Βασίλη Κωνσταντίνου. Κύριε Κωνσταντίνου, καλησπέρα. Τόσο καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και τους δύο που είστε εδώ. Είναι η τελευταία μέρα, η τελευταία εκπομπή της σεζόν σήμερα. Και θα αναλύσουμε πολλά και σημαντικά θέματα, ό,τι έχει να κάνει με το Euro, αλλά και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Πριν όμως, κυρίες και κύριοι, να θυμηθούμε και τον κεντρικό χορηγό της εκπομπής. Κοντά μας λοιπόν είναι η εταιρεία προκατασκευασμένων κατοικιών Καλέργης. Προκάτ κατοικίες από οπλισμένο μπετόν με μονομπλοκ και θερμοπρόσωψη. Με αντισεισμικές κατασκευές ενεργειακής κατηγορίας Α, με βαριά προκατασκευή και χωρίς επιβάρηση ΙΚΑ και το σημαντικότερο παρέχει για κάθε νέο πελάτη ολοκληρωμένη προστασία της κατοικίας με επιπλέον κάλυψη για σεισμό, πλημμύρες και φωτιά. Σε συνεργασία πάντα με την Inter-American, ενώ υπάρχει και έκπτωση στον έμφυα, μην το ξεχνάτε. Καλέργης λοιπόν, 60 χρόνια εμπειρίας και εγγύησης και αξιοπιστίας. Μπείτε αμέσως τώρα στη σελίδα www.kalergis.gr για να μάθετε περισσότερα. Αυτά κυρίες και κύριοι και ερχόμαστε εδώ στην κουβέντα μας και τι άλλο θα ξεκινήσουμε με το Euro. Έχουμε τον τελικό την Κυριακή όπως είπαμε, Βασίλης Κωνσταντίνου. Λοιπόν Βασίλη, κύριε Κωνσταντίνου, από η συνήθεια... Καλύτερα Βασίλη. Γιατί... Η συνήθεια είναι η πιο ισχυρή, αλλά επειδή μιλάμε συνεχώς, αλλά θα κρατήσω τους τύπους εδώ. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνου, πώς είδατε αυτό το Euro? Βρισκόμαστε τώρα στον τελικό, βρίσκονται δύο ομάδες μάλλον, οι οποίες είναι καλές ομάδες. Η Ισπανία μας έδειξε περισσότερα στοιχεία, η Αγγλία λιγότερα θα έλεγα από πλευράς ποιότητας καλού παιχνιδιού. Θα μας το αναλύσει αυτό και ο Σάκης ο Τσιόλης. Εσείς πώς είδατε μέχρι τώρα τα παιχνίδια αυτά και το Euro? Καταρχήν να πω ότι ήταν ένα συμπαθές τουρνουά. Υπήρχαν ομάδες βέβαια οι οποίες προσπαθήσανε αλλά δεν κατορθώσανε. Νομίζω ότι στα παιχνίδια που παίξανε στους ομίλους μεταξύ τους ήταν καλύτερο από ότι μετά μεταφερθήκανε στα νοκάουτ, ας πούμε, παιχνίδια που παίζανε. Η διαφορά ήταν από 2-3 ομάδες, όπως ήταν η Ισπανία, όπως ήταν η Ελβετία, κατά την άποψή μου αυτές, έτσι, οι οποίες προσπαθήσανε
περισσότερο. Η Ισπανία ξεχώρισε γιατί πραγματικά είχε 3-4 καινούργιους ποδοσφαιριστές, καινούργια ταλέντα, τα οποία είναι και νέα παιδιά, τα οποία βέβαια είναι στις μεγάλες ομάδες, στη Ρεάλ Μαδρίτη, στην Μπαρτσελόνα, στην Ατλέτικο, και εκεί αναδεικνύονται τα ταλέντα. Αλλά γενικά εμένα δεν μ' άρεσε το ποδόσφαιρο αυτό το οποίο παίχτηκε μέχρι τώρα στο τουρνό αυτό, γιατί οι περισσότερες ομάδες κοιτάγανε και το παιχνίδι αυτό θα μας το εξηγήσει βέβαια ο Σάκης καλύτερα. Παίζανε το να έχουν στο μισό γήπεδο στην εστία τους απ' έξω και να αλλάζουν τις πάσες για να μπορέσουν να βρουν και η αντίπαλη ομάδα να είναι από το κέντρο του γήπεδου και πίσω προς τη δική τους εστία και να μην γίνεται μια επίθεση. Εμένα κατά κάποιο τρόπο δεν μου άρεσε. Το ποδόσφαιρο το δικό μου, αυτό το οποίο εγώ στα χρόνια τα δικά μου και ο Σάκης μετέπειτα από μένα, γιατί έχουμε μια διαφορά ηλικίας, γι' αυτό λέω θα μας τα πει και καλύτερα, μου προξένησε πολλές ας πούμε αμφιβολίες εάν υπάρχουν ταλέντα της εποχής εκείνης και τώρα, εάν υπάρχουν μεγάλες προσωπικότητες μέσα στο γήπεδο ποδοσφαιρικές. Και έψαξα να βρω, αλλά δεν βρήκα κανέναν. Δεν. Κύριε Κωνσταντίνο, ο Γιαμάλ, αυτός της Μπαρτσελόνα που είναι στην Εθνική Ισπανίας, αυτό το παιδάκι... Είναι 19 χρονών όμως. Δεν είναι 19, είναι 17 σκάρφα. 16, ναι. 16, σήμερα, δηλαδή σε λίγες μέρες... Σήμερα γίνεται 17. Αύριο γίνεται 17 ετών. Όχι, αυτός είναι ένας όμως. Αυτός είναι ένας. Εντυπωσιακός. Ναι, αυτός είναι... Υπάρχει κι άλλος ένας στη Ισπανία, ο οποίος πιτσιρικάς πάλι 19 χρονών. Ντάνι Όλμο. Ο οποίος και αυτός είναι πολύ μεγάλο ταλέντο και πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Από εκεί και πέρα, όμως, ίσως οι ποδοσφαιριστές των μεγάλων χωρών, δηλαδή της Αγγλίας, της Γερμανίας, επειδή παίζουν πολλά παιχνίδια, ίσως να είναι και αρκετά κουρασμένοι και, και επειδή είναι τέλη σεζόν, να μην μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω που χρειάζεται για εμένα το φίλαθλο να με εντυπωσιάσει. Να πάρω πάσα από τον κύριο Κωνσταντίνο και να πάω στον κύριο Τσόλη. Κύριε Τσόλη, αυτό που είπε ο κύριος Κωνσταντίνου μπορεί να έχει μια αξία και το σεβόμαστε όλοι. Όμως είδαμε ομάδες και ομάδες, δηλαδή είδαμε Ιταλία, είδαμε Αγγλία να μην, παρότι αυτό στον τελικό, να μην παίζει έτσι πολύ συναρπαστικό ποδόσφαιρο. Μπορεί να ήταν ποδόσφαιρο σκοπιμότητας. Η Ιταλία έφυγε και άλλες ομάδες από το Euro νωρίτερα. Εσείς πώς τα είδατε, το δικό σας σχόλιο για λοιπόν, πρώτα την πρώτα πορεία. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά εδώ που είμαι στο πάνελ σήμερα και απέναντί μου είναι ο Βασίλης. Τον εκτιμώ πάρα πολύ, φίλος μου, τον εκτιμώ και τον σέβομαι. Είναι πραγματικά ένας άνθρωπος που από τα εκείνα τα χρόνια που ξεκίναγα τον είχα σαν πρότυπο, έτσι όπως τον έβλεπα. Μια ωραία ποδοσφαιρική φιγούρα. Έτσι. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται όσον αφορά με το Euro. Με το Euro πιστεύω ότι ήταν ένα συγκλονιστικό όσον αφορά σε αποτελέσματα. Παιχνίδια δηλαδή που κρίνονταν στο 90, 93, 95 και όλα αυτά. Ήταν δραματικές οι καταστάσεις. Σίγουρα μέχρι να φτάσουμε στα νοκάουτ υπήρχε καλύτερο ποδόσφαιρο, πιο επιθετικό ποδόσφαιρο, γιατί πάντα υπήρχε η δεύτερη ευκαιρία που θα παίξει το άλλο παιχνίδι και μπορούσαν να καλύψουν κάποια θέματα και κάποια προβλήματα. Αυτά γίνονται. Από εκεί και πέρα όμως είδαμε τις νέες τάσεις πλέον στο ποδόσφαιρο και αυτό που λέει ο Βασίλης, αυτό θα κυριαρχήσει. Είναι η τακτική προσέγγιση πολλές φορές που παίζουμε στο μισό γήπεδο το δικό μας, να τραβήξουμε τον αντίπαλο, να έχουμε να δημιουργήσουμε χώρους για να χτυπήσουμε στην αντεπίθεση. Αυτό το καθορίζουν οι προπονητές μέσα από την αξιολόγηση που έχουν κάνει την ομάδα τους. Πού είναι δυνατή, είναι σε ενισχυμένο. Παράδειγμα, η Αγγλία τρώει πολύ δύσκολα να φάει γκολ. Πάρα πολύ δύσκολο να περάσει. Όπως και η Γαλλία. Ήταν μια πολύ δύσκολη ομάδα για να δεχτεί γκολ. Μόνο που η Γαλλία στο ημιτελικό τα έκανε λίγο μαντάρα εκεί. Σίγουρα, μα να σου πω κάτι όσον αφορά για τη Γαλλία. Δύο κορυφαίοι και ο Κρισμάν και κυρίως ο Εμπάπε, δύο παίκτες που περίμεναν το κάτι παραπάνω, αυτό δηλαδή που όλη η Γαλλία έκλαιγε το βράδυ εκείνο, πραγματικά ήταν εκτός τουρνουά και οι δύο.
Έτσι. Τώρα, ο Εμπαπέ μπορεί να έχει μια δικαιολογία όσον αφορά γιατί την πρώτη μέρα έσπασε όσον αφορά τη μύτη του και είχε πολλά προβλήματα όσον αφορά σαν κεντρικό σεντρεφόρ. Γιατί είπα και μια άλλη συνέντευξη αμέσως μετά ότι θα αναγκαστεί ο προπονητής της Γαλλίας τώρα να πάρει τον Εμπαπέ από την θέση του φορ και να τον μεταφέρει στα άκρα για να, να παίξει στο χώρο και όχι με δύο στόπερ να διεκδικεί πάνω στον αέρα την μπάλα. Κύριε Τσόλη, εγώ είδα όμως και πολύ ατομισμό στον Εμπαπέ. Δηλαδή, κάποια στιγμή από αριστερά. Είναι παίχτη στο σημείο του Μπέρναντ, δεν την γυρνάει την μπάλα, σουτάρει από έξω αριστερά και φυσικό επακόλουθο να χαθεί. Εντάξει. Και το είδε όχι μία φορά, και άλλες φορές. Αυτά θα υπάρχουν πάντα στο ποδόσφαιρο. Και κάτι ακόμα που θέλω να πω. Για μένα, όπως είπε ο Βασίλης πάρα πολύ καλά για την Ελβετία, εγώ θα πω για την Ολλανδία. Εγώ είμαι πολύ δηλαδή, φαν της Ολλανδίας και περίμενα από την αρχή ότι η Ολλανδία θα προχωρούσε. Η Ολλανδία λοιπόν είναι πραγματικά μια ομάδα που χαίρεσαι να τη βλέπεις γιατί ναι μεν κάνει μια κλιμακωτή, μια σφιχτή άμυνα την ώρα που θα πάρει την μπάλα όμως από την άμυνά της, το χώρο του κέντρου που θα πάρει, το πώς εξελίσσεται η επίθεσή της και είναι στατιστικά είναι η ομάδα που έχει τις περισσότερες τελικές. Και γι' αυτό το λόγο, στατιστικά στο Euro που βγήκαν. Έκανε αυτά. Με την αφορμή τώρα που έχουμε τον Βασίλη εδώ, θα σας πω κάτι όμως που με. Πραγματικά με τρέλανε σε αυτό το γύρο. Ήτανε η συμπεριφορά του Νόερ, τον τερματοφύλακα της Εθνικής Γερμανίας. Όσο υπάρχει λοιπόν ανθρώπινος παράγων, όσο υπάρχει, πάντα θα υπάρχει η αγωνία και εξέλιξη για το αποτέλεσμα. Και τι θέλω να πω με αυτό. Είναι στο 119 στην παράταση, στο 119,30 δευτερόλεπτα. Η μπάλα είναι στα χέρια του Νόερ. Και έχει μια τελευταία ευκαιρία, βάζει και τον Μίλλερ σαν δεύτερο σεντρεφόρ μέσω προπονητής. Έχει μια τελευταία φάση να δημιουργηθεί για να πάει η Αν Κιχόν. Αλλιώς οδηγείται η μπάλα στα πέναλτι. Δηλαδή, ακόμα και καθυστέρησες να κάνεις, η μεγάλη μπάλα που θα οδηγήσεις στη σέντρα και πίσω προς την αντίπαλη ομάδα, σου δίνει μια δυνατότητα. Έτσι, ώστε να πάρει την μπάλα ο αντίπαλος. Παρ' όλα αυτά, ένας τερματοφύλακας, ο οποίος είναι για 10 χρόνια νούμερο 1 στον κόσμο. Παίζει στη Γερμανία. Είναι ίσως το τελευταίο το παιχνίδι στην Εθνική Γερμανία. Και παίρνει την μπάλα στο 119,30 και δίνει την μπάλα με χέρι στο στόπερ που πιέζεται από τα φορ των Ισπανών. Πιέζεται λοιπόν, χάνεται η μπάλα, γίνεται η σέντρα και τρώει τον γκολ. Δηλαδή, πόσο απρόβλεπτος παράγων μπορεί να είναι το ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο, όσο υπάρχει ανθρώπινος παράγων. Εγώ λοιπόν θα πω ότι η Ισπανία με το Γιωμάλ είναι το. Αυτή που μας δίνει πάντα και λέμε πάντα περιμέναμε το ταλέντο για να δούμε κάτι και να μας συναρπάσει στο τελείωμα τώρα του Μέση και όλα αυτά. Κάτι προσπαθούμε να βρούμε. Για μένα πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε ένα παιδί το οποίο ήρθε ο Ντάνι Όλμο, ο οποίος αυτός ήταν αναπληρωματικός του Πέτρι της Μπαρτσελώνα, το δεκάρι. Τραυματίζεται στο 8ο λεπτό, στο 6ο λεπτό ο παίκτης ο Πέτρι, βγαίνει και μπαίνει ο παίκτης και είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στην αποτελεσματικότητα στο παιχνίδι που έχει παίξει. Και τον περιμένουμε αύριο στον τελικό και πιστεύω ότι είναι ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Θα μιλήσουμε για τον τελικό σε λίγο, δεν σταματάμε εδώ γιατί έχουμε και άλλα θέματα βεβαίως. Όμως να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ. Το βίντεο που ακολουθεί θα δούμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ αλλά και όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα. Στο βίντεο που ακολουθεί αμέσως τώρα. Ο Τόμας Κετζιόρας συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ, καθώς απομένουν μόνο τα τυπικά για την ανακοίνωση της απόκτησής του με κανονική μεταγραφή. Η προετοιμασία του δικεφάλου συνεχίζεται στο host της Ολλανδίας με εντατικούς ρυθμούς και με το Ρασβά Λουτσέσκου να μην επιτρέψει στους παίχτες να χαλαρώσουν. Εξάλλου, για αύριο έχουν προγραμματιστεί δύο φιλικά κόντρα σε Ιουνιόν Σαν Σιλουάζ και Φίτεσε. Το σύριαλ με τον ΜΕΙΤΕ συνεχίζεται, καθώς ο Μέσος δεν έχει βρει ακόμα την πρόταση που θα περίμενε και προπονείται μόνος του στην Μπενφίκα, με το δικέφαλο να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Παράλληλα, κάτι παραπάνω από ικανοποιητική είναι η κίνηση των εισιτηρίων διαρκείας του ΠΑΟΚ, καθώς ξεπεράστηκε το φράγμα των 14.000 καρτών. Σαν βόμβα έπεσε στον Άρη η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ να τιμωρήσει τους ποδοσφαιριστές του με δύο αγωνιστικές. Που τους επιβλήθηκε για την άρνηση των παικτών του Άκη Μάτζιου να παραλάβουν τα μετάλλια τους έπειτα από το χαμένο τελικό κυπέλου κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αν δεν πέσει η ποινή στην Επιτροπή Εφέσεων, από τους ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν τώρα στην προετοιμασία του Άρη θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόλις 11, από τους οποίους μόλις 2 βρίσκονται στα πλάνα του Άκη Μάτζιου. Και η πίεση για μεταγραφές αυξήθηκε σημαντικά. Και φέτος το ΒΑΡ θα πληρωθεί από την πολιτεία. Αυτό που αποφασίστηκε είναι να ανανεωθεί η σύμβαση για έναν ακόμα χρόνο, χωρίς όμως το Goal Line Technology και το ημιαυτόματο Offside. Στο μεθεπόμενο πρωτάθλημα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη οι ΠΑΕ για να ισχύσουν οι δύο νεωτερισμοί. Σε ρυθμούς Ολυμπιακούς Αγώνων μπήκε η Εθνική Ομάδα Ανδρών, που επέστρεψε στις προπονήσεις έπειτα από λίγες μέρες αποφόρτισης. Οι προπονήσεις ξανάρχισαν στο γήπεδο του Περιστερίου και σε αυτές συμμετέχουν και οι παίκτες που δεν ήταν στη δεκάδα του προολυμπιακού τουρνουά και συγκεκριμένα οι Λούτζης, Κουζέλογλου, Χουγκάζ και Τανούλης.
Η Εθνική θα συνεχίσει τις καθημερινές προπονήσεις στο Περιστέρι και θα αναχωρήσει το βράδυ της Δευτέρας για τη Θεσσαλονίκη και για το τελευταίο φιλικό πριν το Παρίσι απέναντι στο Πουέρτο Ρίκο την Τρίτη. Παίχτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Νίκος Περσίδης. Ο 29χρονος forward βρισκόταν σε προχωρημένες συζητήσεις με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και ανακοινώθηκε η έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών. Την περασμένη σεζόν, ο Περσίδης αγωνίστηκε στον Άρη, ενώ έχει παίξει ακόμα σε Περιστέρι, ΑΕΚ και Παραθηναϊκό. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα και η υπόλοιπη επικαιρότητα, όπως και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ερχόμαστε ξανά εδώ, στον κύριο Κωνσταντίνου. Τελικός, Ισπανία-Αγγλία τελικά. Τι βλέπετε σε αυτό το παιχνίδι? Η Ισπανία είχε ένα σταθερό πρόσωπο, όπως είπαμε. Η Αγγλία, με σκαπανεβάσματα στην απόδοση, αλλά με ουσιαστικό αποτέλεσμα, πήρε προκρίση και βρέθηκε ξανά στον τελικό. Υπάρχει φαβορή εδώ, κύριε Κωνσταντίνου? Για μένα φαβορή είναι η Ισπανία. Πρώτα απ' όλα γιατί έχει κάνει 6 νίκες στο τουρνουά αυτό. Δεύτερον, έχει, ας πούμε, καλύτερη ενδεκάδα, έχει καλύτερους παίχτες στον πάγκο που μπορούν ανά πάσα στιγμή να μπουν και να βοηθήσουν την ομάδα. Είναι ένα σύνολο και παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο ώστε μπορεί να κερδίσει το παιχνίδι. Να αντιθέσει με την Αγγλία, η οποία μέχρι τώρα με έχει απογοητεύσει, όπως επίσης όπως είπε και ο Σάκης, με έχει απογοητεύσει πολύ η Γαλλία, η οποία πραγματικά την περίμενα αλλιώς και φάνηκε αλλιώς, μπορεί να είναι από τα πολλά παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά όμως, το φαβορί για μένα είναι η Ισπανία. Τώρα, μιας και μιλάμε για τελικούς και θα πάω και στον κύριο Τσόλη μετά, πάμε και τον Κόπα Αμέρικα. Τελικός Αργεντινή-Κολομβία. Τι βλέπουμε? Το φαβορί φαίνεται, βάση φανέλα θα είναι η Αργεντινή. Φανέλας. Θα είναι όμως? Δεν ξέρω αν θα είναι. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν το κάτι της στα συγκεκριμένα τουρνουά. Mm-hmm. Έχουν την εύνοια, έχουν τη θέληση, γιατί μόνο με την εύνοια δεν μπορείς να πάρεις ένα παιχνίδι. Η θέληση και η πειθαρχία και το παιχνίδι μέσα στο γήπεδο, η φυσική τους κατάσταση, η αποτελεσματικότητά τους, που μέχρι τώρα την έχει δείξει ότι την έχει, μπορεί να αντιμετωπίσει την Αργεντινή. Αλλά το φαβορί είναι. Κύριε Τσόλη, έχω 1,5 λεπτάκι πριν να πάμε για διάλειμμα, να σχολιάσω αυτά τα δύο, τους δύο τελικούς δηλαδή. Λοιπόν, να πάω με αυτό που τελείωσε ο Βασίλης όσον αφορά με το Αμέρικα. Mm-hmm. Θα πω ότι εντάξει, εκεί υπάρχει ο άνθρωπος που έχει το άγγιγμα του Θεού. Είναι ο Μέση. Άρα λοιπόν τα πάντα στην Κολομβία, η οποία τα χαρακτηριστικά των δύο ομάδων είναι η πολύ μεγάλη box-to-box μονομαχίες που γίνεται με την Κολομβία και η δύναμη. Mm-hmm. Από την άλλη έχουμε την Αργεντινή που προσπαθεί να παίξει ενδιαστικά γρήγορα και κυρίως με άξονα όταν φτάσει στο τρίτο του αντιπάλου με πολλές λίγες βέβαια επαφές είναι ο Μέση. Είναι το θέμα κατά πώς θα λειτουργήσει αυτές τις 7-8 τελικές ο Μέση στην περιοχή. Πάντως η Κολομβία σκληροτράχηλη ομάδα. Έβλεπα λοιπόν, είχα δει το παιχνίδι γιατί η Ουρουγουάη είχε αποκλείσει τη Βραζιλία. Άρα λοιπόν η Κολομβία απέκλεισε την Ουρουγουάη. Αυτό το παιχνίδι ήταν κίτρινες, σκληρό παιχνίδι και η Κολομβία με ένα ημίχρονο με λιγότερο παίχτη κατάφερε να πάρει την πρόκριση. Σκληροτράχηλη ομάδα και θα είναι δύσκολος αντίποδος για την Αργεντινή. Όπως αυτό, όπως και με το Ευρωπαϊκό, αυτό με την Κολομβία θα πούμε και με την Αργεντινή ότι την Κολομβία τη συμφέρει να πάει και στην παράταση. Όσο περισσότερη παράταση, τόσο περισσότερη κούραση θα βγάζει ο Μέση. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ένα αξιοσημείωτο γεγονός είναι ο Ροντρίγκες, ένας πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, αρχηγός και από τους καλύτερους και κορυφαίους παίκτες όσον αφορά στην Κολομβία, σε αυτό το πρωτάθλημα που εδώ δεν ήταν και βασικός όσον αφορά στον Ολυμπιακό. Τώρα για το με Ισπανία, όσον αφορά και με την Αγγλία, θα σας πω το εξής. Είναι σχολές ποδοσφαίρου. Η Ισπανία είναι μια ομάδα η οποία από το Ντεμπόσχε. Έχει μάθει που έπαιρνε τον παγκόσμιο κύπελο, πήρε 2 ευρωπαϊκά κτλ. Είναι μια ομάδα που συνδυαστικά, γρήγορα και επιθετικά είναι αυτό το στυλ παιχνιδιού. Και μετά μετράνε και βέβαια οι μονάδες. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ομάδα. Όποιος και να μπει μέσα στην Ισπανία υποστηρίζει αυτό το στυλ.
Από την άλλη, έχουμε την Αγγλία το απευθείας παιχνίδι και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Αγγλία, όσο και αν δεν την είδαμε, υπάρχει μια τετράδα επιθετικών όπως ο Κέιν, ο Μπέλιχαμ, ο Σακά αλλά και ο Φοντέν από πίσω, που πραγματικά όταν περάσουν τη σέντρα είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο τελικό. Τελικός αμφίρροπος και. Αμφίρροπος μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Σας μείνετε εδώ, διότι θα έχουμε στη συνέχεια πολλή κουβέντα, ρεπορτάζ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και πολλά, πολλά άλλα στοίχημα βεβαίως για πολλούς από εσάς που ενδιαφέρεστε. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ και ο λόγος στον κύριο Κωνσταντίνου. Κύριε Κωνσταντίνου, η μεταγραφική ενίσχυση των ομάδων μέχρι στιγμής σχεδόν σε όλες είναι περιορισμένη. Η ΑΕΚ κινείται λίγο περισσότερο. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, ο οποίος έχει κλείσει εδώ και 6 μήνες και είναι στην ομάδα. Από εκεί και πέρα όμως, παρότι έχει ανάγκη, ο Παναθηναϊκός δεν έχει φτάσει σε κάποιες μεταγραφές ακόμα ουσίας, ούτε για τα προκριματικά προλαβαίνει, που είναι στις 25 του μηνός. Τι λέτε? Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός στο πλάνο του και στο πρόγραμμά του έχει να κάνει μεταγραφές και θα κάνει μεταγραφές. Απλώς νομίζω ότι ψάχνει να βρει από το πάνω ράφι. Γιατί είχε πάρει ποδοσφαιριστές καλούς, οι οποίοι δεν προσαρμόστηκαν στην ομάδα, με τους προπονητές τους, με τους συμπαίκτες τους, με διάφορους λόγους, και ψάχνουν να βρει, να πάρει. Πιστεύω ότι θα πάρει. Μπορεί να έχει καθυστερήσει. Αυτό είναι θέμα της ομάδας, ας πούμε, του Παναθηναϊκού και των ανθρώπων, ας πούμε, που τρέχουν τις μεταγραφές. Αλλά νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου πότε θα έρθουν οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Το λέω αυτό διότι έχουν προκριματικά του δεύτερο προκριματικό γύρο στις 25 του μήνα και μάλιστα να πούμε εδώ ότι το ζευγάρι Μπότεφ Μάριμπορ, το πρώτο παιχνίδι που διεξήχθη ήταν 2-1. Να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι όποια ομάδα από τις δύο προκριθεί θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός το πρώτο παιχνίδι στις 25 Αυγούστου και το δεύτερο την πρώτη στις 25 Αυγούστου, ναι, και το άλλο 25 Ιουλίου, συγγνώμη, λάθος έχω σημειώσει, και το άλλο, το επανάληψη, ο επαναληπτικός, την 1η Αυγούστου. Εκεί λοιπόν, για αυτά τα παιχνίδια, δεν ξέρουμε, πάντα είναι δύσκολα τέτοια εποχή τα παιχνίδια, αν θα καταφέρει και ο Παναθηναϊκός να προκριθεί, γιατί το μεγάλο στοίχημα. Το μόνο πρόβλημα για αυτά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού είναι ο τραυματισμός του Ιωαννίδη, ο οποίος δεν έχει αρχίσει ακόμη τις προπονήσεις που έχει με τον ώμο του. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού για το συγκεκριμένο παιχνίδι, για τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Και βεβαίως δεν πωλείται ούτε με 25 εκατομμύρια από ό,τι βλέπουμε τα ρεπορτάζ. Ναι. Καλώς κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος ή όχι, τι λέτε? Αυτό είναι θέμα Αλαφούζου. Θέμα Αλαφούζου. Είναι θέμα Αλαφούζου. Λοιπόν, να πούμε κυρίες και κύριοι και για τις άλλες ομάδες ότι για τον ΠΑΟΚ το παιχνίδι Μπάνια Λούκα Εγνατία έληξε 1-0, μάλιστα πεζόταν μέχρι το 130 αυτό το παιχνίδι. Είχε πάει 118 και ήταν με δύο αποβολές οι φιλοξενούμενοι και κατάφερε η γηπεδούχος να κερδίσει 1-0. Ενώ το άλλο παιχνίδι ανάμεσα στη Βελέζ και στην Εσκάλδες, η ομάδα από τη Βοσνία και την Ανδώρα, έμεινε ισόπαλο 1-1. Μία από τις δύο ομάδες θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ, ενώ για τον ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, από τις Μπάνια Λούκα και Εγνατία, όποια επικρατήσει θα την αντιμετωπίσει για τα προκριματικά του Champions League. Κύριε Τσόλη, εσείς τι λέτε για, λοιπόν, για τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων και αν είμαστε κινούνται σε αργό τέμπο, γιατί ο Ολυμπιακός έχει υποχρεώσει αργά, κακά τα ψέματα, και αντιμετωπίζει στους ομίλους του Europa μετά τις 20 Σεπτεμβρίου δηλαδή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα όσον αφορά για τη μεταγραφολογία και αυτά όλα,
Κάπως έτσι γίνονται πάντα οι μεταγραφές στην Ελλάδα. Πάντα πηγαίνουμε και πολλές ομάδες πληρώσανε το τίμημα όσον αφορά με τα προκριματικά κτλ. Το πληρώσανε. Και κυρίως ο Παναθηναϊκός με τη Μαρίτιμο είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Και είναι, Μάριμπο. Είναι μια πολύ καλή ομάδα και θα έτσι. Πρέπει πάρα πολύ καλά αν, να ετοιμαστεί. Αν προκριθεί αυτή. Τώρα όμως πώς πάμε. Ας πούμε η ΑΕΚ είναι αυτή τη στιγμή αυτός που πρωταγωνιστεί στις μεταγραφές. Είναι γιατί έχει καινούριο ιδιοκτήτη και θέλει να δώσει στον κόσμο της ΑΕΚ τη χαρά και θέλει αμέσως να δώσει την πιστοποίηση ότι είμαι εδώ και ότι προχωράμε. Και νομίζω ότι κάπως έτσι είναι επιβλημένη να γίνει αυτή η κίνηση. Και επειδή, ναι. Ναι. Τώρα όσον αφορά για τις άλλες ομάδες έχουν τον βασικό κορμό τους. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν τους 8 από τους 10 ποδοσφαιριστές από τη σεζόν που τελείωσαν σχεδόν. Και ο ΠΑΟΚ φυσικά. Σωστά. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Πάνε προς αυτή την κατεύθυνση στα προκριματικά χωρίς μεταγραφές. Αλλά πιστεύω ότι όπως πάντα γίνεται για λόγους και οικονομικούς αλλά και γιατί θέλουν να τελειώσουν κάποια πρωταθλήματα από Αργεντινή από κτλ. Κτλ. Προσπαθούν και γύρω στις αρχές Αυγούστου ξεκινάνε οι πραγματικές μεταγραφές και όπως είπε και ο Βασίλης, έχουν και στοχευμένες κάποιες μεταγραφές, έχουν μιλήσει και περιμένουν να τελειώσουν οι συμβάσεις για να τους πάρουν. Να τους πάρουν και ελεύθερους. Αυτό που είπατε νωρίτερα για τα τουρνά, τα δύο που είναι σε εξέλιξη και το Copa America αλλά και το Euro, ίσως παίζει κάποιο ρόλο που καθυστερούν γιατί είναι παίκτες που συμμετέχουν εκεί, ομάδες που θέλουν να πουλήσουν. Μετά από όλο αυτό, ίσως ανέβει η εμπορική αξία. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και μια. Λογική έτσι, καθυστέρηση που γίνεται μέσω. Να σε ενημερώσω ότι υπάρχουν πρωταθλήματα, playoffs όπως στην Ουρουγουάη, όπως στην Αργεντινή και αυτά λοιπά και τα λοιπά, που δεν έχουν τελειώσει. Ναι. Όσον αφορά και τα πιο κάτω πρωταθλήματα, γιατί ψωνίζουν πολλές ομάδες από αυτούς. Άρα λοιπόν περιμένουν να δουν. Και όχι μόνο αυτό, όταν κάποιος έχει μέχρι το τέλος του μηνός που θα τελειώσουν και τα Euro και το Copa, έχουν συμβόλαια, δεν μπορούν να προχωρήσουν τώρα αυτή τη στιγμή. Και να τον παρουσιάσουν. Αυτό θα γίνει για να πάρουν ελεύθερους παίκτες, οι οποίοι είναι πιο οικονομικά συμφέροντες. Όμως έχουμε. Μα έχει ο Παναθηναϊκός ήδη, ας πούμε, τον Παβόν, ένα πολύ, πάρα πολύ Βραζιλιάνος, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, είναι στις συζητήσεις, είναι θέμα χρόνου πότε θα έρθει. Θα οριστικοποιηθεί. Θα οριστικοποιηθεί και. Είναι πολύ καλό ποδοσφαιριστής. Για να δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, έχουμε όμως κοντά μας, ξεκινάμε τα ρεπορτάζ. Έχουμε τον Κώστα Τέο μαζί μας να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και τι γίνεται στο μεταγραφικό τομέα στην ΑΕΚ. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, η ΑΕΚ δεδομένα, όπως είπε και ο κύριος Τσιόλης, κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι. Είναι δεδομένο ότι και ο λόγος έχει να κάνει και με τον Μάριο Ηλιόπουλο, όπως σωστά. Υπόθηκε. Ο νέος ιδιοκτήτης της ΑΕΚ κάνει όλες τις κινήσεις που πρέπει ούτως ώστε η ομάδα να ενισχυθεί. Ανακοινώθηκε το απόγευμα ο Τούκου Περέιρα, ένας ποδοσφαιριστής με τεράστια εμπειρία στο καμπιονάτο, έχοντας φορέσει τη φανέλα της Ουντινέζη και της Γιουβέντους. Ήρθε, πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στην εβδομάδα επίσης η ΑΕΚ ενέταξε στο δυναμικό της έναν από τους καλύτερους τερματοφύλακες στο Euro, τον Θωμά Στρακώσα, συγγνώμη, όπου παρουσιάστηκε ότι τον πήρε η ΑΕΚ ελεύθερο, αλλά όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ουσιαστικά θα πληρώσει περίπου 700.000 ευρώ για την απόκτησή του, διότι η Μπρέντφορντ δεν πλήρωσε τον πόνους μεταγραφής πρώτη ετίας του 300 στην ομάδα και το ανέλαβε ο Μάριος Ηλιόπουλος, ούτως ώστε ο Αλβανός Κίπερ να υπογράψει στην ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, είναι σε καλό δρόμο η υπόθεση του Έρικ Λαμέλα, ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα. Φαίνεται ότι υπάρχει σημείο επαφής ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ποδοσφαιριστή. Μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ του έχει κάνει μια πρόταση εξαιρετική, συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με αποδοχές άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Περιμένουμε εξέλιξη στο θέμα του Οντουμπάτσου και του δεξιού μπακ. Το πρωί κυκλοφόρησε και ορθά κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση στον Άρη για να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή. Ένας ποδοσφαιριστής που θα έρθει ουσιαστικά για να αποτελέσει το backup του Λάζαρου Ρότα στη δεξιά πτέρυγα της άμυνας. Βρίσκεται σε αναζήτηση φορ, ακούγονται διάφορα ονόματα, εσχάτως προστάθηκε και το Ελβετού Διεθνή Ντουά. Μια υπόθεση δύσκολη με δεδομένο ότι η Λουντογκόρετς θέλει πάνω από 5
εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσει. Ωστόσο ακούγεται ότι υπάρχει στο σιρτάρι της ΑΕΚ και στους ανθρώπους του μεταγραφικού σχεδιασμού άλλος ένας παίχτης του οποίου το όνομα δεν έχει διαρρεύσει. Δεδομένα η ΑΕΚ θα πάρει φορ, όπως δεδομένα θα πάρει και αριστερό μπακ, βασικό αριστερό μπακ, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή στα αριστερά της άμυνας είναι ο Πίλιος και ο Χατζησαφή. Ο οποίος Χατζησαφή φέτος θα έχει συμπληρωματικό ρόλο στο ρόστερ της ομάδας. Μπορεί να τον δούμε και αριστερό στόπερ, μπορεί να τον δούμε και στον άξονα, μπορεί να τον δούμε και αριστερό μπακ. Ανάλογα με τι ανάγκες θα έχει η ομάδα. Το θέμα Πινέδα, με βάση τα όσα δήλωσε ο Ματίας Αλμέιδα, φαίνεται ότι είναι κλεισμένο. Όπερ σημαίνει ότι ο παίκτης θα μείνει. Βέβαια, ουδής μπορεί να προεξοφλήσει τι μπορεί να συμβεί σε μια μεταγραφική περίοδο. Δεδομένα όμως η ΑΕΚ με αυτά τα λεφτά που προσφέρει η Μοντερέι δεν έχει καμία διάθεση να παραχωρήσει τον Μεξικανό Σταρ. Ακούω, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Περιμένω αν έχετε κάποια ερώτηση εσείς. Κώστα, μας κάλυψες πιστεύω. Ίσως η ΑΕΚ να είναι η μοναδική ομάδα με τα γραφικά που κινείται περισσότερο μέχρι στιγμής. Θα δούμε, θα το περιμένουμε και θα δούμε στη συνέχεια τι θα κάνουν και οι άλλες και γενικότερα μέχρι που να ολοκληρωθούν τα ρόστερ για την επόμενη ευρωπαϊκή τους πορεία αλλά και το ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ ήθελα να πω λίγο στον Κώστα, συγγνώμη λίγο Τάσο, ναι. Ότι εκεί που κυρίως η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα το ότι υπάρχει ο Αλμέιδα, ένας άνθρωπος που ξέρει πραγματικά τι γίνεται και τι λείπει στην ΑΕΚ. Ο φόρο, όπως λέει, είναι σε προτεραιότητα. Εγώ όμως βλέπω λίγο τον Περέιρα, ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής, αλλά νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που παίζει σχεδόν πάνω στη θέση που παίζει ο Πινέδα. Και δεν ξέρω εκεί τι γίνεται και πώς θα μπορέσει να τους βοηθήσει. Εγώ να απαντήσω σε αυτό ότι στο μυαλό του Αλμέιδα ο Τούκου είναι για Διαράουχο. Okay. Αν καταλαβαίνετε. Ναι, ελεύθερος πίσω από το φόρ. Πίσω από το φόρ. Okay. Μάλιστα. Ωραία, Κωστή μου. Αυτό ότι έχει στο μυαλό του. Το πλάνο του Αλμέιδα δηλαδή για τον Περέιρα είναι αυτό. Βέβαια, να είμαστε ειλικρινείς ότι ενδεχομένως, αν και εφόσον υπάρξει εξέλιξη με τον Πινέδα, μπορεί να προωθηθεί και στη θέση του Πινέδα. Ωραία, Κωστή μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ να έχεις. Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, επανερχόμαστε εδώ στην κουβέντα και θα αλλάξω. Θα πάμε στο νέο φορμάτ διεξαγωγής του νέου πρωταθλήματος. Εντάξει, όπως σας, κύριε Κωνσταντίνου, πρώτη με τέταρτη θέση διεκδικούν πρωτάθλημα και τις καλές θέσεις στα εισιτήρια στην Ευρώπη. Πέμπτη με 8η ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο που θα είναι το Conference. Και από 1η έως 14η μιλάμε για να παραμείνουν στην κατηγορία. Πώς το βλέπετε, με περισσότερο ενδιαφέρον? Αυτό θα το δείξει. Από τώρα δεν μπορούμε να πούμε πώς θα εξελιχθεί το πρωτάθλημα και τι θα γίνει. Αυτό που έχει ουσία. Για να υπάρχουν δείχνει ομάδες, συγγνώμη που διακόπτω κύριε Κωνσταντίνο, αλλά το λέω αυτό γιατί φέτος είδαμε ότι οι 6 ομάδες που ήταν στα play-offs, θα είναι 2 play-offs φέτος, οι ομάδες που ήταν λοιπόν οι 6, 2 ήταν βαθμολογικά διάφορες. Μιλάμε για τον Άρη και τη Λαμία. Έτσι λοιπόν, αν λείψουν 2 αντίστοιχες ομάδες, τα άλλα παιχνίδια θα είναι όλα ντέρμπι φωτιά και με βαθμολογικό ενδιαφέρον για όλες. Μα αυτό το κάνουν προφανώς και για τις εισπράξεις. Ακριβώς. Περισσότερο το κάνουν για τις εισπράξεις και λιγότερο ας πούμε, το κάνουν για το σκοπό ας πούμε, που αποφασίσαν. Αν έχετε την καλοσύνη μου, κλείνετε την επιστροφή. Για μένα το λέτε. Για μένα το λέτε. Όχι, στον κοντρό. Είναι θέμα να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πρωτάθλημα από την αρχή και θα δούμε, ας πούμε, γιατί τα play-offs έχουν ουσία. Αλλά περισσότερο το κάνουν για θέμα εισπράξεων. Σωστά. Κύριε Τσόλ, τι λέτε εσείς? Εγώ λέω ότι και πέρυσι είδαμε στα play-off καταπληκτικό ποδόσφαιρο μέχρι τελευταία στιγμή. Παρότι που υπήρχαν, όπως είπες και εσύ, 2 ομάδες οι οποίες, ας πούμε, παίξαν άλλο ρόλο. Δηλαδή δεν ήταν ήδη βαθμολογικά μακριά. Νομίζω ότι θα γίνει ακόμα πιο μεγάλος ο συναγωνισμός. Ενδεχομένως πιο κάποιο, όπως είπε και ο Βασίλης, θα έσοδα περισσότερα τηλεοπτικά για να πάμε στο 1, στο 4. Υπάρχει ενδιαφέρον στον 5ο που πάει μέχρι την 8η, 9η θέση που θα παίξει. 5-8 που θα παίξει. Υπάρχει ενδιαφέρον γιατί θα δώσει ενδιαφέρον σε 3 ομάδες να διεκδικήσουν ένα εισιτήριο για την Ευρώπη. Έτσι. Θα είναι πραγματικά πολύ πιο ενδιαφέρον.
Και φυσικά στο τέλος με τις δύο ομάδες, γιατί αν δεν κάνω λάθος, θα συμμετέχουν και οι δύο ομάδες οι τελευταίες, αυτές που θα πέσουν, θα έχουν ας πούμε και αυτοί το κίνητρο τους ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν. Και αν κάτι δεν πήγε καλά και είναι τελευταίος ή προτελευταίος κάποιος, θα έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει. Υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον το κίνητρο ότι θα παίξουν οι μεγάλες ομάδες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, τρία παιχνίδια. Που θα μαζέψουν περισσότερο κόσμο. Και ας μην ξεχνάμε, Βασίλη, ότι ο Άρης, παράδειγμα, και θα ακολουθήσουν κάποιες άλλες ομάδες, θα έχουν και αυτοί κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος ένταση και πίεση οι τέσσερις μεγάλοι. Γιατί μπορεί κάποιος ξαφνικά να πεταχτεί έξω από αυτή την υπόθεση. Έτσι. Εγώ είχα προσωπικό θέμα όσον αφορά με τον Αστέρα Τρίπολης που δύο χρονιές, βέβαια δεν ήταν και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ, μπορέσαμε και υπερπαιδίσαμε και τους δύο και τον Άρη φυσικά, για να μπορέσει να πάρει την τρίτη θέση ο Αστέρας στα δύο τελευταία χρόνια που ήμουν τότε εκεί. Να πούμε γι' αυτό ότι το πρότεινε ο πρόεδρος της Super League πλέον, Βαγγέλης Μαρινάκης, συμφώνησε ο ΠΑΟΚ και βεβαίως συμφώνησαν και όλοι μετά. Γιατί κατάλαβα, γι' αυτό και πέρασε, ότι θα βελτιώσει ακόμα καλύτερα, περισσότερο, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όμως, μιλάμε για Βαγγέλη Μαρινάκη, έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Κυριακόπουλο, τον καλό συνάδελφο, να μας μεταφέρει νέα από τον Ολυμπιακό. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται? Ναι. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης των ζητημάτων που τον απασχολούν το τελευταίο διάστημα. Αναφορικά με το ρόστερ. Τη δεδομένη στιγμή στην βασική προτεραιότητα του Ολυμπιακού βρίσκονται οι υποθέσεις του Αγίου Μπελκαμπή και του Κώστα Φορτούνη από τη στιγμή που έκλεισε η υπόθεση του Γιώργου Μάσουρα αφεντικά, με τον Έλληνα διεθνή μέσο να ανανεώνει για τα επόμενα τρία χρόνια στους ελληνικούς με βελτιωμένους όρους. Όσον αφορά στον Μαρακινά επιθετικό, ο Ολυμπιακός. Εδώ Γιώργο, θέλω Γιώργο, να σε διακόψω λίγο να πω το εξής. Παρατηρούμε και δεν είναι με τον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και άλλες ομάδες. Γίνεται μια πρόταση σε έναν ποδοσφαιριστή, χαμηλότερη φυσικά, δεν την αποδέχεται. Κάποιοι άλλοι που έχουν αναλάβει το ρόλο αυτών. Και στο τέλος βλέπουμε ότι ανέλαβε, λέει, προσωπικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Γιάννης Αλαφούζος, για να πείσει τον ποδοσφαιριστή και να κλείσει τον deal. Αυτό με τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης, του Προέδρου και του Μεγαλομετόχου γίνονται οι προτάσεις και οι αρχικές, φανταζόμαστε όλοι. Και δεν ξέρω τι, πού αποσκοπεί αυτό. Τέλος πάντων, το χρησιμοποιούμε εμείς οι δημοσιογράφοι πολύ αυτό, γι' αυτό και το τονίζω. Το ακούω τις τελευταίες μέρες αρκετά. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα πλάνο. Η διοίκηση του Ολυμπιακού έχει εκπονήσει ένα πλάνο το οποίο πρέπει να βασιστεί για να μπορέσει να προχωρήσει ο σχεδιασμός. Σε αυτό το πλάνο, πολλές φορές γίνονται κάποιες επαφές, κάποιες συζητήσεις με ποδοσφαιριστές, οι οποίες μπορεί να μην φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ωστόσο υπάρχουν και, επειδή μιλάμε για μια ομάδα με πολλές προσωπικότητες, υπάρχουν και ιδιαίτερες σχέσεις που έχουν μεταξύ τους οι εμπλεκόμενοι. Σε αυτή την περίπτωση, για παράδειγμα, στο θέμα του Κώστα Φορτούνη, μεγάλο μερίδιο έχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο διοικητής του Ολυμπιακού ήταν εκτός Ελλάδας το προηγούμενο διάστημα. Αυτός ήταν και ο λόγος κυρίως που είχε καθυστερήσει, που είχαν καθυστερήσει οι εξελίξεις στην περίπτωσή του. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ο άνθρωπος που πίστεψε όσο κανένας άλλος τον Έλληνα μέσω από την αρχή που ανέλαβε τον Ολυμπιακό. Αυτός είναι και ο λόγος που σε κάθε μεταγραφική περίοδο που ο Κώστας Φορτούνης βρίσκεται στο τέλος ή θέλει να συζητήσει για κάποιο νέο συμβόλαιο, είναι οι μόνοι που εμπλέκονται σε αυτές τις επαφές. Κάτι τέτοιο θα γίνει και τις επόμενες ημέρες στον Ολυμπιακό προκειμένου να ολοκληρωθεί το ζήτημα. Ο ποδοσφαιριστής είναι στα πλάνα του Χωσέ Λουίς με τη Λίβαρ, έχει ζητήσει την παραμονή του. Έχει θέσει ως προτεραιότητα τον Ολυμπιακό και γι' αυτό έχει ζητήσει από τους εκπροσώπους του να καθυστερήσουν τις επαφές με τους συλλόγους που τον έχουν προσεγγίσει, όπως είναι για παράδειγμα η Ελ Καλίτ της Σαουδικής Αραβίας, όπου βρίσκεται ο Γιώργος Δόνης, ο οποίος και στο παρελθόν είχε προσπαθήσει να πάρει τον Κώστα Φορτούνη στη Σαουδική Αραβία, καθώς εκτιμά πάρα πολύ το ταλέντο του. Υπάρχουν προτάσεις ακόμα και από τις ΗΠΑ αλλά και την Τουρκία. Αλλά είναι τα ζητήματα τα οποία ο Κώστας Φορτούνης δεν θεωρεί ως άμεση προτεραιότητα να συνεχίσει τουλάχιστον την καριέρα του. Όσον αφορά τον Ελκαπή που λέγαμε νωρίτερα, ναι. Ο Μαροκινός αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα για να έχει τελικές επαφές με τους Ερυθρόλευκους. Αυτή τη στιγμή έχει στα χέρια του μία πρόταση
για 2 χρόνια συμβόλαιο, το οποίο θα το αποφέρει 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ένα συμβόλαιο το οποίο είναι από τα πιο υψηλά, δηλαδή το πιο υψηλό που θα έχει δοθεί στον Ολυμπιακό. Και η συγκεκριμένη περίπτωση θα ολοκληρωθεί θετικά ή αρνητικά μέσα στις επόμενες ώρες. Ο βασικός ζήτημα για τον Ολυμπιακό είναι να ολοκληρώσει τις βασικές του προτεραιότητες, τις μεταγραφές, μέχρι τη Δευτέρα όπου θα αναχωρήσει η αποστολή για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, έχοντας κλείσει και κάποια φιλικά. Υπάρχουν από εκεί και πέρα περίπτωση του Ντάνιελ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος έχει ξεκαθαρίσει και ότι δεν θέλει να συνεχίσει στην Αγγλία. Θέλει να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Η Γουρς δεν έχει καμία διάθεση να τον διευκολύνει τόσο τον Ποντένσε όσο και τον Ολυμπιακό, καθώς θέλει να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, αφού είχε εξοδέψει και πάρα πολλά για να τον αποκτήσει από τους Ερυθρόλευκους. Πάντως ο Πορτογάλος έχει αγοράσει σπίτι στην Αθήνα, σε προάστια της Αθήνας. Δείχνει ότι θέλει να συνεχίσει. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη μέχρι στιγμής στην περίπτωση του Αντρέ Όρτα, καθώς η Μπράγα εμφανίζεται αδιάλακτη κάτω από τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Και πριν από μερικές μέρες ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωστίνια. Είναι 24 ετών ο Πορτογάλος από τη Ρίο Άβα που θα βοηθήσει τον Ροντινέι στο δεξί άκρο. Τέλος, από τον Ολυμπιακό αποδομή παρελθόν Στέφαν Γιόβετιτς και Βιθέντε Ιμπόρα. Ενώ οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν διπλή εκπροσώπηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, καθώς τα Διάγκο Έσε και Αλκασίν Μπα βρίσκονται σε αποστολές Αργεντινής και Γουινέας αντίστοιχα. Στους τελευταίους ήταν μαζί και ο Αγκίπου Καμαρά. Ωστόσο, οι Ερυθρόλευκοι ενημέρωσαν ότι δεν επιθυμούν, δεν επιτρέπουν στον παίκτη να μετάσχει στην αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του. Είναι κάτι το οποίο έχει δικαίωμα κάθε ομάδα βάσει του κανονισμού της FIFA. Με αποτέλεσμα ο νεαρός παίκτης να έρχεται στην Ελλάδα και όπως όλα δείχνουν θα περάσει από το μικροσκόπιο του Χωσέ Λουίς με τη Λίπα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ωραία Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Καλό ξημέρωμα. Και κυρίες και κύριοι, περνάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ, μην φύγει κανείς, διότι ακολουθεί ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, στοίχημα και κουβέντα εδώ στο στούντιο με Βασίλη Κωνσταντίνου και Σάκη Τσιόλη. Διαφημίσεις. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Blue Sky, ζωντανά εκπομπή Παράθυρο στα Σπορ. Να θυμίσω ότι είναι η τελευταία της σεζόν εκπομπής σήμερα και πρέπει να περάσουμε στην επικαιρότητα να δούμε ειδήσεις από κατώτερες κατηγορίες, Super League 2 αλλά και Γάμα Εθνική. Στην επιμέλεια είναι η Σοφία Λυσιώβα. Στις 22 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πρώτη σέντρα της Super League 2 τη νέα σεζόν, με το πρωτάθλημα να διεξάγεται σε 2 ομίλους των 10 και 11 ομάδων και σε 2 φάσεις. Στα play-off θα συμμετέχουν οι ομάδες 1 έως 5 και στα play-out οι 6 έως 10 στον Α όμιλο και 6 έως 11 στον Β όμιλο, όπως ακριβώς και πέρυσι, με τη βαθμολογία διαρρεμένη στα 2. Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στους ομίλους θα αποφασιστούν σε επόμενο ΔΣ πριν την κλήρωση. Ο πρώτος κάθε ομίλου προβιβάζεται στη Super League, ενώ επιβιβάζονται 2 και 3 ομάδες αντίστοιχα. Καμιά ομάδα δεν πέφτει απευθείας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επόμενη μέρα στον Ηρακλή, μετά τη θετική έκβαση της έφεσης και το πράσινο φως στην υπόθεση της αδειοδότησης. Με την οριστικοποίηση του ντυλ με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη να βρίσκεται πρώτο πυλόν, οι άνθρωποι του Γυραίου έχουν ήδη αρχίσει το σχεδιασμό για την ερχόμενη σεζόν. Την προσεχή εβδομάδα ο Μονεβασιώτης αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να τρέξουν οι διαδικασίες. Από εκεί και πέρα, προτεραιότητα έχει το θέμα του προπονητή, με τα ονόματα τα Σοκράτη Αφουιδόπουλου και Αλέκου Βοσνιάδη να βρίσκονται ψηλά στη λίστα. Ο Νίκος Καραπετάκης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Καβάλας. Ο 52χρονος Καβαλιώτης τεχνικός την περασμένη σεζόν εργάστηκε ως βοηθός του Σοκράτη Αφουιδόπουλου στο Λεβαδιακό, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί και στη Super League ως υπηρεσιακός στον Όφη και ως τεχνικός συνεργάτης του Νίκου Παπαδόπουλου στον Ηρακλή. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν προπονητής στον Απόλλωνα Παραλιμνίου, ενώ το προηγούμενο καλοκαίρι βρέθηκε στο τεχνικό επιτελείο της Δρίτα στην Α κατηγορία του Κωσόβου ως βοηθός του Άκη Βάβαλη. Κύριε Τσόλη, μιλάμε για Super League 2. Έχετε υπηρετήσει αρκετές ομάδες εκεί. Να πούμε μόνο ότι η έναρξη του πρωταθλήματος της Super League έχει οριστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου, ενώ η Super League 1 για τις 17 Αυγούστου.
Αδειοδότηση σε Ηρακλή, στο δεύτερο βάθμιο της ΕΠΟ που πήγε, στο δεύτερο βαθμό. Όπως σε Μακεδονικό, βέβαια, Ηλιούπολη και Καμπανιακό, αν θυμάμαι καλά. Για τον Ηρακλή ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είχατε καθίσει στον πάγκο της ομάδας το τελευταίο διάστημα, με την είσοδο του κυρίου Μονεμβασιώτη, πιστεύετε θα αλλάξουν πολλά εκεί? Νομίζω δεν χρειάζεται πολλά πράγματα ο Ηρακλής. Χρειάζεται να έρθει εν τέλει, μια και πήρε την αδειοδότηση, να τελειώσει επιτέλους αυτή η ιστορία όσον αφορά με τον επενδυτή. Και νομίζω ότι από εκεί και πέρα ο Ηρακλής δεν έχει κανένα πρόβλημα να βρει το δρόμο του. Η ιστορία έχει, πολύ κόσμο, τα γήπεδά του, τα προπονητικά του που είναι καταπληκτικά. Δεν νομίζω ότι θα σταματήσει τίποτα τον Ηρακλή από τη στιγμή που θα λύσει το θέμα όσον αφορά με το χρηματοδότη. Άρα πρέπει να γίνει, γιατί κούρασε πολύ αυτή η ιστορία και τράβηξε πολύ. Ακριβώς. Θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά έγιναν για να περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή την αδειοδότηση. Ήρθε. Ας ξεκινήσουν από αύριο το βρει τη δουλειά για να ξαναγυρίσει ο Ηρακλής εκεί που ανήκει, στην Α Εθνική, και να πρωταγωνιστεί στην Α Εθνική. Τώρα, όσον αφορά για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, με 80.000 και 100.000 που παίρνουν ομάδες μέχρι το τέλος και αυτά βασανιστικά μέχρι τώρα, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις ομάδες, στη λειτουργία του. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να καθίσει και ο πρόεδρος της Λίγκας 2 μαζί με το ΔΣ και το κράτος, να βρούνε την άκρη όσον αφορά με το χορηγό. Θα πάρουν ένα έσοδο από τη Σούπερ Λίγκα, να τραβήξουν και αυτοί ένα έσοδο τηλεοπτικό για να πάρουν, να βγάλουν, για να μπορούν να πληρώνουν επαγγελματίες, άνθρωποι, οικογενειάρχες. Δεν έχουν ένα φάνε στη Β' Εθνική και στη Γ' Εθνική. Κύριε Κωνσταντίνου, ξέρω ότι δεν ξέρω οι πολλοί αν ξέρουν, αλλά εσείς έχετε παίξει και μπάσκετ. Λοιπόν, η εθνική ομάδα στο Προολυμπιακό κατέκτησε την πρώτη θέση, πήρε το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από 16 χρόνια, από το Πεκίνο του 2008. Ένα γρήγορο έτσι σχόλιο για αυτή την εθνική ομάδα, για να πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Η μεγαλύτερη επιτυχία της εθνικής ομάδας είναι ότι έχει προπονητή το Σπανούλη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα παιδιά είναι πάρα πολύ καλοί πασκευολίστες, έχουν μέλλον. Νομίζω ότι θα πάνε στην Ολυμπιάδα πάρα πολύ καλά. Και τους εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι θέλουν να πάρουν. Λοιπόν, το ευχηθούμε όλοι στην Εθνική Ομάδα, αλλά και όχι μόνο στην Εθνική Ομάδα μπάσκετ, αλλά και σε όλους τους 101 αθλητές που θα βρεθούν εκεί, να διακριθούν και να φέρουν όσο περισσότερα μετάλλια γίνονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έχει έναρξη 26 Ιουλίου. Έχω κι άλλον έναν πολυμετή, τον Χρήστο, ο οποίος είναι πραγματικά κάτι το καταπληκτικό, το πώς αυτό το παιδί ξεκίνησε να κολυμπάει με μπρατσάκια και έχει γίνει, ας πούμε, τώρα να είναι πρωταθλητής. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Βαγγέλης Νεραγιάς κοντά μας. Να μάθουμε περισσότερα. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού αγωνιούν. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο μου. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα και στην ωραία παρέα και στο φίλο μου το Σάκη και στον κύριο Βασίλη. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Λοιπόν, εντάξει, στον Παναθηναϊκό υπάρχει αυτή η πίεση γνωστή στο τελευταίο διάστημα στο μεταγραφικό κομμάτι. Όπου επί της ουσίας ο Παναθηναϊκός για το βασικό του κορμό αναζητά τρεις ποδοσφαιριστές. Τους δύο για την αριστερή πτέρυγα και ένα για την δεξιά πτέρυγα στα άκρα. Και από εκεί και πέρα θα φανεί από τον ντόμινο αν θα γίνει κάποια πώληση μέσα στο καλοκαίρι για να δει αν θα υπάρξει και άλλη ενίσχυση. Υπάρχει δεδομένα αυτές τις ημέρες οργασμός ό,τι αφορά τις επαφές με παίκτες και με μάνατζερ. Και αυτό που περιμένουμε τώρα είναι σιγά σιγά να προχωρήσει στις ανακοινώσεις του Παναθηναϊκού. Δεδομένα από μεγάλα ονόματα έχει προσεγγίσει τον Σακίρη, έχει μιλάει και με τον Παπών. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που έχουν γίνει γνωστές, υπάρχουν άλλες που δεν έχουν γίνει γνωστές. Αλλά εκτιμώ, Τάσο μου, ότι κάθε μέρα πλέον που κυλά θα είναι κρίσιμη και σιγά σιγά θα αρχίσει ο Παναθηναϊκός να ανακοινώνει για αυτούς κάποιους από τους παίκτες που του λείπουν από το παζλ. Το θετικό είναι ότι σιγά σιγά αρχίζει να μαζεύεται το υπάρχον ρόστερ. Γι' αυτό θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα αύριο από το παιχνίδι με την ΑΕΚ Λάρνακας, που νομίζω ότι θα είναι ό,τι πιο κοντά στην πραγματικότητα για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Για να δει πώς θα είναι η ομάδα τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι που δεν θα έχει τις καινούργιες μεταγραφές. Γιατί όπως και να έχει ο Παναθηναϊκός, 25 του μήνα θα παίξει με την περσινή ομάδα κατά κύριο λόγο, όπως κάνουν και περισσότερες ομάδες από τα τώρα χρονικό σημείο. Αύριο όμως το θετικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα δει Μαξίμο με τον κόσμο του. Θα δει και τον Μλαντένοβιτς στην αποστολή. Εκτιμώ ότι δύσκολα θα το ξεκινήσει από την αρχή, αλλά θα το βάλει και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Ο Γενβάη με τον Μπακασέτα που είχαν ενόχληση στο τελευταίο κλικό θα παίξουν κανονικά. Το δυσάρεστο της υπόθεσης και αυτό που πρέπει σιγά σιγά να γίνεται πλέον δεδομένο είναι ότι ο Ιωαννίδης δεν το βλέπω να προλαβαίνει λόγω του
ονόματο στον νόμο το πρώτο παιχνίδι, το ευρωπαϊκό στις 25 του μήνα. Και θα δούμε αν θα καταφέρει να πει για το δεύτερο, διότι έχει χάσει πάρα πολλές προπονήσεις. Και επειδή είναι επικίνδυνο το σημείο το συγκεκριμένο, και αν δεν το προσέξει, μπορεί να έχει χρειαστεί επέμβαση και να μπλέξει. Θα πάει λίγο παραπίσω του Ιωαννίδη. Υπάρχουν και θέματα πωλήσεων. Ένα πολύ πιθανό σενάριο είναι να αποχωρήσει ο Σπόρα του Παναθηναϊκού, διότι υπάρχει μια Σλόβαν Μπρατισλάβα, η οποία έχει περάσει τα καλύτερα του χρόνια ποδοσφαιριστική, που έπαιξε από το 16 στο 18 και εκτιμώ ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να απολυθεί από τον Παναθηναϊκό. Ό,τι αφορά τον Ιωαννίδη, το στήριο συνεχίζεται. Ο Παναθηναϊκός απορρίπτει συνεχώς προτάσεις. Το ESPN Πορτογαλίας λέει σήμερα ότι εύκολα ή δύσκολα, αργά ή γρήγορα, η Sporting θα πάρει τον Ιωαννίδη. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Παναθηναϊκός πολύ δύσκολα θα πουλήσει τον Ιωαννίδη. Δηλαδή το βλέπουμε ότι και με 25 και με πρόταση με 20 ή τον Αλεξανδρόπουλο θα αρνήθηκε όλα και από την Ipswich και από την Μπολόνια στην Ιταλία. Φαίνεται, Ευαγγέλη, ότι ο Γιάννης Αλαφούζος τον θέλει οπωσδήποτε και την επόμενη χρονιά στον Παναθηναϊκό και από εκεί και πέρα βλέπει μετά τι θα γίνει για κάποια πώληση, ίσως και με περισσότερα χρήματα. Θα το δούμε αυτό. Αυτό είναι ρίσκο, ξέρεις. Μπορεί να πάρει τα διπλά. Ναι. Μπορεί και η χρονιά να μην είναι καλή, όπως είπα, το Λιβάη στην ΑΕΚ. Εντάξει, αυτό συμβαίνει. Σωστά. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Απλά οπότε είναι ένα παιδί το οποίο ο Παναθηναϊκός το πιστεύει πάρα πολύ. Οι Έλληνες πάντα έχουν διαφορετικό ρόλο μέσα στην ομάδα να θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Ο Παναθηναϊκός είναι σε αυτό το δύσκολο σημείο που θέλει να πάρει ένα πρωτάθλημα για να το πει αυτό το βάρος. Και νομίζω ότι ναι, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να τον κρατήσει. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρει. Έτσι. Ακόμα για τον Ιωαννίδη, ο οποίος θα μείνει, είναι πάρα πολύ βιαστικό. Άρα λοιπόν, αύριο με την ΑΕΚ Λάρνακα, 9 η ώρα, τα πρώτα συμπεράσματα. Ωραία. Θα δούμε τι σκέφτεται ο Αλόνσο ενώπιση του πρώτου αγώνα του Ευρωπαϊκού. Ωραία. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τόσο εσένα βεβαίως, αλλά όπως και τον Γιώργο Κυριακόπουλο και τον Κώστα Τέο, για όλη αυτή τη χρονιά, την ωραία συνεργασία που είχαμε. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή. Πρώτα Θεός, θα τα πούμε από το φθινόπωρο, από το Σεπτέμβριο. Να ευχαριστήσω. Καλό βράδυ, να σε ευχαριστήσω. Καλό ξημέρωμα. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Και κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε και περνάμε να δούμε τον χορηγό της εκπομπής μας, το κεντρικό χορηγό άλλη μια φορά. Είναι κοντά μας η εταιρεία προκατασκευασμένων κατοικιών Καλέργης. Πρόκειται για προκάτ κατοικίες μάλλον από πλεισμένο μπετόν, μόνο μπλοκ και θερμοπρόσωψη με αντισεισμικές κατασκευές ενεργειακής κατηγορίας Α, με βαριά προκατασκευή και χωρίς επιβάρηση ΙΚΑ και το σημαντικότερο παρέχει για κάθε νέο πελάτη ολοκληρωμένη προστασία της κατοικίας και επιπλέον κάλυψη για σεισμό, πλημμύρες και φωτιά σε συνεργασία πάντα με την Inter-American, ενώ υπάρχει έκπτωση στον Έμβια. Καλέργης λοιπόν, 60 χρόνια εμπειρίας, εγγύησης και αξιοπιστίας. Μπείτε αμέσως τώρα στη σελίδα www.kalergis.gr για να μάθετε περισσότερα. Και ώρα για τους φίλους του στοιχήματος, για να δούμε τις καρτούλες. Έχουμε επιλέξει 2-4 παιχνίδια για κάθε μέρα, Σάββατο και Κυριακή. Ξεκινάμε Σάββατο, 2.74, Μιάλμπι, Μάλμε, 2-3 γκολ με απόδοση 1.92, 2.94 Λίλεστρομ, Στρόμγκοτσετ, Όβερ με απόδοση 1.75, 2.98 Σίριους, Γκάις, Over 2,5 με απόδοση 1,72 και 3,12 κωδικός Sport Recife America Mineiro 2-3 γκολ με απόδοση 1,95. Συστηματάκι όπως λέμε πάντα 3-4 έτσι συντηρητικά για να πάτε στο ταμείο. Και περνάμε λοιπόν στην δεύτερη επιλογή μας της προτάσεις της Κυριακής 3,80 κωδικός Haken Elfsborg γκολ γκολ και over 2,5 συνδυαστικά με απόδοση 2,05. Η παράδοση το ευνοεί εδώ. 3,82 Λάχτη Ούλου, over 2,5 με απόδοση 1,85. 100 Ισπανία-Αγγλία, ο μεγάλος τελικός του Euro, 2-3 γκολ εδώ με απόδοση 1,95. Και επίσης 110 κωδικός, ο τελικός του Copa America, Αργεντινή-Κολομβία, Χ ημίχρονο θα το προτείνουμε εδώ. Αναμένουμε κλειστό παιχνίδι, νευρικό και ό,τι γίνει θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο ή ακόμα για παράταση. Απόδοση 1,92. Σύστημα 3-4. Καλή επιτυχία. Και πριν φτάσουμε στην αποφώνηση, ο λόγος στον κύριο Κωνσταντίνου. Κύριε Κωνσταντίνου, τι θα θέλετε να σχολιάσετε? Έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα για τον καθένα πριν κλείσουμε την εκπομπή. Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα. Είναι απλώς να δούμε ένα καινούργιο να σας ρωτήσω πρωτάθλημα. Να σας ρωτήσω εγώ.
Έγινε μεγάλη κουβέντα ανάμεσα από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αν θα ήταν η Μαρία Σάκαρη δίπλα στο Γιάννη Αντετοκούμπο σημειοφόρη στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Τελικά υπήρξε αντίδραση μεγάλη για τη Μαρία Σάκαρη. Ίσως να θεωρούσαν ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, δεν ξέρω. Και έτσι λοιπόν δεν προτάθηκε στο τέλος και μπήκε η Αντιγόνη Ντρισπριώτη στο τέλος. Το σχολείο σας. Εγώ θα ήμουν υπέρ τη Σάκαρη. Τη Σάκαρη. Σαφώς. Έχοντας την Όλγα Βασδέκη στο ραδιόφωνο προχθές, είπε ότι πρέπει να είναι κάποιος αθλητής που έχει πάρει ένα ολυμπιακό μετάλλιο, έχει συμμετάσχει σε εθνική ομάδα κτλ. Υπό αυτά τα κριτήρια. Εάν υπήρχε εθνική ομάδα στο τένις, νομίζω ότι η Σάκαρη θα ήταν πρώτη, θα ήταν πρωταθλήτρια, θα ήταν σημειοφόρος. Γιατί δηλαδή να μην είναι τώρα. Κύριε Τσιόλη, θέλετε να σχολιάσετε αυτό ή κάτι άλλο κλείνοντας. Εγώ θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο, γιατί νομίζω ότι αυτό η σημαία, όλοι αυτοί που συμμετέχουν, 100 αθλητές, όλοι έχουν τη σημαία της Ελλάδας. Λοιπόν, πρέπει να σηκώσω. Εγώ θέλω να πω. Τώρα άκουσα λίγο στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού που είπε ανταλλάγματα και τον Αλεξανδρόπουλο. Θέλω να πω λοιπόν ότι βλέποντας όλη αυτή η ιστορία που γίνεται με τους ξένους παίκτες, ο χαμός. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, συζητούσε ο Ολυμπιακός παράδειγμα τον Μασούρα, τον Φορτούνη και τον Αλεξανδρόπουλο. Πόσο θα ήθελα να μείνουν και τα τρία παιδιά από την πρώτη στιγμή στον Ολυμπιακό να μείνουν και να παίξουν. Γιατί και ο Αλεξανδρόπουλος είναι ένας καταπληκτικός αμυντικός σκάφος, ένα παιδί με πολύ καλή αντοχής ταχύτητα. Στον Παναθηναϊκό το είχε δείξει. Βεβαίως και μπορεί. Και τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Και πώς προχωράνε τόσο εύκολα στο να φεύγουν αυτά τα παιδιά και δεν έχουμε αυτό είναι θέμα πολιτικής. Δεν έχουμε άλλους. Είναι θέμα ΕΠΟ και όλα αυτά. Όχι να πούμε ότι ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος ανήκει στη Sporting Λισαβόνα. Είχε έρθει στον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού. Οπότε, με όψιον. Με όψιον, η οποία δεν την κάνει. Δεν την κάνει χρήση. Ο Ολυμπιακός από ό,τι φαίνεται, γιατί είναι υψηλή. Αλλά μπορεί και να μην γίνει στο 4 εκατομμύρια, αλλά μπορεί να μην γίνει και στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, δυστυχώς, φτάσαμε στο τέλος. Καλό καλοκαίρι. Να ευχαριστήσω τον κύριο Βασίλη Κωνσταντίνου. Εύχομαι καλό καλοκαίρι, το υπόλοιπο βεβαίως και υγεία να έχετε πάντα. Σε ευχαριστώ. Επίσης τον κύριο Σάκη Τσιόλη, προπονητή ποδοσφαίρου, κύριε Τσιόλη, ελπίζω σε ένα μπάγκο. Δεν είστε εσείς για τον μπάγκο, ούτε για την εξέδρα, είστε για τον αγωνιστικό χώρο. Μακάρι. Και εγώ χαίρομαι και ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για την τόσο πολύ μεγάλη προσπάθεια και δουλειά που κάνεις σε αυτή την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Υγεία και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε και σε εσάς. Να ευχαριστήσω κυρίες και κύριοι και όλους τους συνεργάτες μου εδώ. Η τελευταία εκπομπή, όπως είπαμε, τη σεζόν. Τον Κώστα Κόφα, το σκηνοθέτη, τη Σοφία Λυσιώβα, την αρχισυντάκτρια, αλλά και όλα τα παιδιά στο κοντρόλ, καμεραμάν. Και βεβαίως να ευχαριστήσω και όλους εσάς κυρίες και κύριοι που ήσασταν κοντά μας και μας παρακολουθήσατε αυτό το χρονικό διάστημα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα, πρώτα ο Θεός, από το Σεπτέμβριο. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και πάνω απ' όλα να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλό ξημέρωμα.